Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μάχη για το 50% του Scrooge GR της μεγαλύτερης ελληνικής πλατφόρμας σύγκρισης τιμών δίνεται αυτές τις ημέρες. Να δούμε το θέμα από την αρχή με την βοήθεια του Κώστα και Τσετζή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη διαδικασία πώλησης του 50% του Scrooge GR της μεγαλύτερης εταιρείας σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα. Μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια περίπου και τότε είχε μπει ως μέτοχος με 50% η συγκεκριμένη εταιρεία συμμετοχών Dionic. Τότε η Dionic είχε δώσει μόλις 300.000 ευρώ στους τρεις συμβητητές. Δεν το γνωρίζανε ότι θα φτάσουν εκεί. Ναι. Ήταν στην αρχή η εταιρεία ήταν στα πρώτα βήματα, μια startup, μια από τις πρώτες startup κιόλας της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή η Dionic αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά προβλήματα με το δανεισμό της. Χρωστάει πάρα πολλά και αναγκάζεται να πουλήσει τα σημικά της που λέμε, δηλαδή τα περιουσιακά της στοιχεία. Πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς το 50% του Scrooge.gr, με τις πιστότητες τράπεζες να εκτιμούν ότι το Scrooge.gr αυτή τη στιγμή έχει μια αξία γύρω στα 20 εκατομμύρια. Το οποίο σημαίνει πως αυτό το 50% 10. Είναι υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια. Τι γίνεται τώρα, το υπόλοιπο 50% ανήκει σε 3 άτομα, στους 3 συμβητητές του Scrooge.gr, οι οποίοι ξεκινήσαν την εταιρεία και τη διοικούν και μέχρι και σήμερα. Η Dionic ήταν ένας παθητικός εταίρος, ένας επενδυτής, αν θέλετε, ο οποίος ουσιαστικά έβγαζε χρήματα από αυτή τη δουλειά. Οι τρεις συμβητές ήταν αυτοί που ασκούσαν και τη διοίκηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως πολύ δυνατά στο παιχνίδι, στη διεκδίκηση του 50% του Scrooge.gr, είναι ο όμιλος της Viva. Μια εταιρεία η οποία επίσης έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα, ειδικεύεται στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Με επικεφαλής έναν γνωστό επιχειρηματία στον χώρο της πληροφορικής, τον κύριο Καρόνη, ο οποίος φαίνεται ότι βλέπει πολλές συνέργειες και πολλές ευκαιρίες για να συνδυάσει την επιχείρησή του με το Scrooge.gr και θέλει να αποκτήσει αυτό το 50%. Ο κύριος Καρόνης, πέρα από τον άλλον, έχει την υποστήριξη της οικογένειας Λάτσι, δεδομένου ότι έχει υπογραφεί πριν από κάποιο καιρό συμφωνία με εταιρείες συμφερόντων της Μαριάννας Λάτσι και του Πάρη Κασεβόκοστα Λάτσι για να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Και όπως φαίνεται, δηλαδή, διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα λοιπόν για να ικανοποιήσει και τα αιτήματα των τραπεζών που ζητάνε εντός εισαγωγικών αυτό το βιόλευκο καταφρόντο, το ποσό των 10 εκατομμυρίων. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν τρεις συμβητητές οι οποίοι φαίνεται να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας τους μετά από 12 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, όμως η εταιρεία, αυτά τα 10 εκατομμύρια τα οποία πιθανολογείται ότι θα ζητήσουν κατά ελάχιστον τράπεζες για να πωλήσει Dionic αυτό το ποσοστό, είναι πάρα πολύ μεγάλο και απαιτεί και πολύ συγκεκριμένη ρευστότητα. Φαίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μία άτυπη μάχη εντός εισαγωγικών μεταξύ των δύο πλευρών. Οι τρεις συμβητές έχουν το δικαίωμα της πρώτης άρνησης, δηλαδή μπορούν, εφόσον καλύψουν την προσφορά την οποία θα κάνει οποιοδήποτε άλλος υποψήφιος επενδυτής, να πάρουν αυτό το ποσοστό. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσει ή πόσο θα ανεβάσει την προσφορά, ούτως ώστε να μπορέσουν να καλύψουν την επενδυτική κίνηση από τη Viva ή από οποιοδήποτε άλλο επενδυτή όπως μπορεί να εμφανιστεί, γιατί είναι σίγουρο ότι οι μονομάχοι θα μείνουν δύο μέχρι το τέλος της κούρσας. Από εκεί και πέρα η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι προσφορές κατατίθονται στη Dionic. Οι τράπεζες παρακολουθούν τη διαδικασία γιατί θέλουν βεβαίως αυτό το περιουσιακό στοιχείο να απολυθεί στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε εξελίξει σίγουρα μέσα στις επόμενες μέρες.